Μαύρη σελίδα για τον επιχειρηματικό κόσμο της Αχαΐας αποτελεί η τελευταία πενταετία, αφού τα λουκέτα διαδέχονται το ένα το άλλο με ραγδαίους ρυθμούς, απειλώντας ένα από τους βασικούς κορμούς της τοπικής οικονομίας. Η επιχειρηματικότητα σφιχτιά πλέον υπό το βάρος της υπερφορολόγησης, της συρρήκνωσης της αγοραστικής δύναμης, των capital controls, αλλά και της έλλειψης ρευστότητας που εντείνεται από το πάγωμα δανειοδότησης από τις τράπεζες. Δυστυχώς, αυτή είναι η ύφεση. Όταν λέμε ύφεση, αυτό εννοούμε. Δηλαδή, τι σημαίνει κλείσιμο επιχειρήσεων, πτωχεύσεις, διάλυση επιχειρήσεων, επιχειρηματίες οι οποίες έχουν ρισκάρει και έχουν επενδύσει σε όλη τη ζωή μένουν στην ανεργία. Είναι επιχειρήσεις, επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν καλύψει τα κεφάλαιά τους από τα πιθανά που είχαν μέσα στην περίοδο της κρίσης, τα έχουν εξαντλήσει δηλαδή. Έχουν ζημιογόνες χρήσεις, διότι λογικό είναι να μην υπάρχουν κερδοφόρες με δεδομένο ότι η κατανάλωση είναι πολύ περιορισμένη λόγω και της υψηλής φορολογίας στο μέσο καταναλωτή, αλλά και στη ραγδαία μείωση των μισθών και των συντάξεων. Τα στοιχεία του μελητηρίου είναι αποκαλυπτικά. 8.325 επιχειρήσεις από το 2011 έως τον Ιούνιο 2016 έβαλαν λουκέτο με τον τομέα της παροχής υπηρεσιών να πληρώνει το μεγαλύτερο τίμημα της δυσχερούς κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα. Στο ίδιο χρονικό διάστημα υπήρξαν και νέες εγγραφές στο σύνολο 7.106. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να αντιστρέψουν το αρνητικό ισοζύγιο των 1.219 επιχειρήσεων που χάθηκαν οριστικά. Το ζήτημα για μας και αυτό που ελέγχουμε είναι ότι μέσα σε αυτό το διάστημα έχουμε 1.200 περίπου επιχειρήσεις λιγότερες στον νόμο Αχαΐας. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο και ποσοστό, με δεδομένο ότι από αυτές τις επιχειρήσεις ο κλάδος της μεταποίησης παρουσιάζει τη μεγαλύτερη υστέρηση. Δηλαδή έχουμε περίπου μία στις δύο επιχειρήσεις, δηλαδή μία ανοίγει, δύο κλείνουν.